είμαστε εδώ, παιδιά, με τους Ζόντες. Πάμε μια ωραία βολτούλα. Πάμε να το δούμε, να το ευχαριστηθούμε. Είναι μηχανάρα, το ξέρω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι φοβερό μηχανάκι, παιδιά. Είναι ευκολοδίγητο και οι οδηγίες που έχω να δώσω σήμερα είναι ότι κάτω τα χέρια από τα Ζόντες. Και όταν λέω κάτω τα χέρια από τα Ζόντες, εννοώ πάρα πολύ απλά μην τα πειράζετε. Είναι τέλεια έτσι όπως έχουν φτιαχτεί να είναι. Ανοίξεις έτσι λίγο το γκάζι, πας για απογείωση. Πάρα πολύ ευκολοδίγητο, πάρα πολύ όμορφο. Ίσως σας απασχολήσουν λίγο οι κραδασμοί, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Παιδιά, το μηχανάκι είναι υπέροχο από κάθε άποψη. Θα το μάθετε μέσα σε ένα μήνα. Σας δίνω εγγύηση γι' αυτό. Έχει βρωμόγκαζο κυριολεκτικά. Η ζελατίνα και το φέρινγκ σας καλύπτουν απόλυτα. Λοιπόν, παιδιά, μην τα πειράζετε τα Ζόντες. Είναι τέλεια φτιαγμένα. Είναι τέλεια για να κάνουν το οτιδήποτε. Ειλικρινά σας το λέω, μην τα πειράζετε. Πολύ προοδευτικά, φώνονται πανεύκολα, κάνουν οτιδήποτε. Θα ευχαριστηθείτε οδήγηση μαζί τους, σας το λέω. Έχουν πολύ ροπή. Δυστυχώς έχουμε πέσει λίγο σε κίνηση. Περνάνε πολύ εύκολα ανάμεσα στην κίνηση. Είναι φανταστικές μηχανές, παιδιά. Δεν το συζητάμε. Είναι all around. Κάνουν τα πάντα. Τα Ζόντες είναι τα αγαπημένα μου. Στρίβουνε πάρα πολύ καλά. Βλέπεις πανεύκολα αστρονομικές ταχύτητες στο κοντέρ, δεν το συζητάμε. Έχουνε τράβηγμα από χαμηλά. Κάτι που σίγουρα θα ζητάει ο Αρχάριος. Δείτε εδώ. Καλά
Άγια Σαμαράκια και λοιπά δεν συζητάμε. Εξαφανίζονται. Οπότε αυτό που έχω να προτείνω εγώ μέσα από το εργοστάσιο είναι μην τα πειράζετε καθόλου. Είναι τέλεια φτιαγμένα. Δεν χρειάζεται να βάλετε ούτε εξάτμιση ούτε κάτι άλλο. Έχουν ροπή από χαμηλά. Βοηθάνε έναν αρχάριο αναβάτη πάρα πολύ. Στα 300 κυβικά τα έχουν όλα. Έχουν πολύ όμορφη εμφάνιση. Έχουν αντοχή. Θυμίζουν στο ψαλίδι KTM. Έχουν στυλιστικά στοιχεία από πολύ μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες. Σας βγάλουν ασπροπρόσωπους παντού, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και μέσα στην κίνηση και έξω από την κίνηση το κυβότιο δεν κρεμάει με τίποτα ό,τι και να του κάνεις. Είναι απίστευτη μοτοσυκλέτα, παιδιά. Για μένα στην κίνηση δεν το συζητάμε, είναι εργαλείο. Τα φρένα τι να πω, και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε καθόλου ούτε καν. Το πίσω, ούτε στο ελάχιστο δηλαδή. Βοηθάει πάρα πολύ αυτή η μοτοσυκλέτα. Πολύ εύκολα βλέπει κάποιος 100 χιλιόμετρα. Τον ξεγελάει κιόλας με τον τρόπο που τα πιάνει. Είναι πάρα πολύ καλή, παιδιά. Για 4.000 ευρώ δεν το συζητάμε και θα ανέβει κι άλλο η τιμή της, να είστε σίγουροι. Παιδιά τα κάνει όλα και συμφέρει, το ξαναλέω. Μην πειράζετε τα ζώντες και πάνω απ' όλα μην βάζετε συναγερμούς. Με Τετάρτη και 50 χιλιόμετρα και δεν κρεμάει, τι άλλο να σας πω. Νομίζω είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχω να σας δείξω. Όλα τα άλλα είναι... Εντάξει, αν βγαίναμε σε καμιά εθνική, σίγουρα θα πιάναμε άνετα. Κάμια 160. Χειριστήρια και λοιπά, τα πάντα στις σωστές γωνίες, όλα. Εδώ τον επεπλήτη με μια σχετική ευγένεια. Thank you.
ξαναλέμε ότι στα μαράκια δεν καταλαβαίνει. Μπράβο στο Γιώργο που το είχε επισημάνει. Όντως αυτή η μοτοσυκλέτα λατρεύει τα σαμαράκια, κάνει τρελές χάρες, δεν το συζητάμε. Όπου και να πέρασα όλοι κοιτάνε. Παιδιά είναι απίστευτη. Και για έναν ακόμη λόγο, ότι καταπίνει τα πάντα ανεύκολα. Τα φρένα είναι κορυφή. Και να το ξαναπώ, η μοτοσυκλέτα έχει πολύ ροπή, δεν κρεμάει με τίποτα. Κάνε τίποτα. Δεν ξέρω τι επιλογές κυκλοφορούν έξω, αλλά εξακολουθεί να είναι και παραμένει μία από τις αγαπημένες μου φιλικότατες μοτοσυκλέτες. Γενικά είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη, ό,τι και να λένε. Πολύ πιο εύκολη από το R250. Έχει πολύ τράβηγμα, πραγματικά έτσι και το ανοίξεις. Δεν θα ξέρεις πώς να σταματήσεις. Έχει πολύ τράβηγμα το άκι μου. Παρακαλάς να βγεις σε μια εθνική. Σε περίπτωση που έχετε εμπλοκή ενδιάμεσα με μια ταχύτητα ή κάπου σας κολλήσει στη Δευτέρα, στην Τρίτη και αυτά, απλά λίγο συμπλέκτη και λίγο γκαζάκι να ξεκολλήσει. Και είναι εδώ για να σας κάνει όλα τα γούστα. Ο Γιώργος είχε απόλυτο δίκιο σε όλα, ειδικά για τα σαμαράκια. Τι να πω, εντυπωσιάστηκα. Παιδιά είναι τέλεια, είναι απίστευτα εντυπωσιακή μοτοσυκλέτα, δεν το συζητάμε. Πραγματικά δεν το συζητάμε. Μην πειράξετε τίποτα πάνω σε αυτή τη μηχανή, ούτε εξάτμιση να πάτε να βάλετε, ούτε καν πίσω βαλίτσες, ό,τι να είναι, ή κάνετε τρυπήματα ή οτιδήποτε. Για συναγερμούς δεν το συζητάμε να επέμβετε στην μπλεξούδα ή οτιδήποτε άλλο. Μην βάλετε καθόλου συναγερμό. Καλύτερα ένα τύπου Kryptonite μπροστά με συναγερμό, δικό του συναγερμό. Εκεί προστασία στο δισκόφρενο, κουλούρα κτλ. Παιδιά είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη. Σου κάνει όλα τα χατήρια και σου κάνει τρελές χάρες. Τη μαθαίνεις μέσα σε ένα μήνα. Πας ταξίδι μέσα σε ένα μήνα.
ακόμα και αν είσαι οτό παρχάριος, είναι εντυπωσιακή, όλοι την κοιτάνε παντού. Δεν θα πω άλλες λεπτομέρειες για ζώντες, νομίζω ότι τα ξέρετε όλα. Έχει ανέβει η τιμή της, στην Ισπανία έχει κάπου 4.500, οπότε ας μην πολυγκρινιάζουμε, μας έχουν κάνει χάρη εδώ πέρα. Και είναι αυτό που λέμε στην αρχή, ότι δεν σας άρεσε που ήταν στα λίγο κάτω από 4.000, γκρινιάζατε ορισμένοι. Όταν θα πάει 5, θα το ξανασκεφτείτε. Εκπληκτική μοτοσυκλέτα. Εκπληκτική, παιδιά. Θέλω να σας το δείξω αυτό, καθώς συνεχίζει και δουλεύει το βεντιλατέρ. Εγώ την πίεσα πολύ παραπάνω από όσο μπορείτε να δείτε, οπότε επειδή είδα και παραπονάκια, έτσι μου δουλεύει το βεντιλατέρ, τι να κάνω το ένα το άλλο, παιδιά μην σας ανησυχεί. Έχει κλείσει τόσο όμορφα, τόσο απλά. Οπότε παιδιά πάμε να ανακεφαλαιώσουμε. Βρισκόμαστε στην Καλλιθέα, στο πάρκινγκ του Σκλαβενίτη, και έχω να πω ότι εάν το R με έχει εντυπωσιάσει, εάν το X είναι το πιο στριφτερό απ' όλα και το πιο σπορτίδικο, τότε αυτή είναι πραγματικά η μοτοσυκλέτα που θα γίνει best seller, μιας και τα κάνει όλα. Και όταν λέμε παιδιά όλα, εννοούμε όλα. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Τρομερή εντύπωση, πραγματικά. Σε ό,τι αφορά τα πλαστικά ή οτιδήποτε άλλο, παιδιά, no comment, κανένα σχόλιο. Είναι πολύ καλά, είναι πολύ ποιοτικά. Το ίδιο ισχύει και για τα κάγκελα. Το βεντιλατέρ τις πολύ ζεστές μέρες, όσοι έχετε το ζώντες, μη σας κάνει εντύπωση, γιατί δουλεύει όπως πρέπει και δουλεύει πάρα πολύ σωστά. Είναι εκεί για να ψύχει τον κινητήρα. Παιδιά, είναι τα πιο αξιόλογα 4.000 ευρώ που μπορεί να δώσει κάποιος. Δεν το συζητάμε καθόλου. Καθόλου. Η μοτοσυκλέτα είναι φανταστική. Είναι από άλλο πλανήτη. Έχω οδηγήσει και τα τρία μοντέλα. Έχω οδηγήσει και το μικρό. Έχω μόνο καλά πράγματα να πω. Δεν μπορώ να βρω ψευγάδι τηρουμένων των αναλογιών πάντα. Όποιος καταλαβαίνει αυτή τη φράση έχει καλός. Και εντάξει, είναι μια μοτοσυκλέτα η οποία χαίρεσε που την έχεις αγοράσει. Με ένα φιλαράκι που συναντήθηκα εχθές, το φίλο του Χρήστο, μου λέει: Αντώνη, οι φίλοι μου λένε ότι προωθείς πολύ τα ζώντες. Όχι, δεν προωθώ πολύ τα ζώντες, προωθώ μόνο ό,τι αξίζει και με ενδιαφέρουν τα χαμηλά πορτοφόλια. Και αυτό είναι που έχει ιδιαίτερη αξία για μένα. Και θα τελειώσω λέγοντας για τα χαζοπροβληματάκια τα οποία συναντάτε μερικοί. Παιδιά, δείξτε λίγο υπομονή και βρείτε την κατάλληλη λύση. Το μηχανάκι είναι φτιαγμένο με άλλη φιλοσοφία, πολύ διαφορετικά, και ανήκει τελείως στην ηλεκτρονική εποχή. Οπότε μην παραπονιέστε, λες και είστε πρωτάριδες. Μου κόλλησε η ταχύτητα, μου δείχνει νεκρά και δεν κάνει τίποτα. Χρησιμοποιήστε λίγο το συμπλέκτη και όλα κουμπλέ. Ή μου λέτε δεν μου ανοίγει τάπα της βενζίνης ή οτιδήποτε άλλο. Φυσικά, αν το πλάκωσες με το πιεστικό, παιδιά, στα μηχανάκια έχει καταστρέψει πολύ καλά και πολύ ακριβά μηχανάκια. Και θα το ξαναπώ, διότι είναι οδηγία από τις ζώντες, μην βάζετε συναγερμό. Μακριά από συναγερμούς. Και δεν το συζητάμε να επέμβετε στην πλεξούδα, ούτε να το σκεφτείτε. Μέσα στο site της ζώντες υπάρχουν τα πάντα. Υπάρχουν βίντεο για συναρμολόγηση κάθε κομματιού. Υπάρχουν ανταλλακτικά, υπάρχουν οτιδήποτε θέλετε. Έχουν ανεβάσει τα πάντα και υπάρχουν όλα για οτιδήποτε θελήσετε να ενημερωθείτε. Νέα σχεδίαση, εργοστάσιο, ανταλλακτικά, συναρμολόγηση, τα πάντα. Μπείτε, κάντε έναν κόπο και ψάξτε το. Έτσι λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε να μιλάμε για το best seller της ελληνικής αγοράς. Και αν δεν είναι, θα γίνει σύντομα.
πανέμορφη, υπέροχη, αψευγάδιαστη. Πάμε έτσι μια βόλτα μέσα στο πάρκινγκ. Έτσι για να δείτε ότι δεν κρεμάει, ότι δεν κάνει, ότι δεν καταλαβαίνει από τίποτα. Και να θέλει δηλαδή να κρεμάσει, δεν την αφήνω εγώ, όχι τίποτα άλλο. Φοβερό το ζώντες, παιδιά. Μπράβο στους Κινέζους. Έβαλαν σε όλους τα γυαλιά και δεν προμοτάρω τίποτα, δεν πουλάω τίποτα, δεν έχω να σας πουλήσω κάτι. Αγοράστε ό,τι θέλετε εκεί έξω. Είναι τέλεια για εκδρομές, για παρέα. Λατρεύει τις λακκούβες, δηλαδή Γιώργο, πόσο δίκιο είχες. Φέρτε μου λακκούβες να πατάω με αυτή τη μοτοσυκλέτα. Δεν νιώθει, δεν καταλαβαίνει, τα καταπίνει όλα. Να, λακκούβες. Λακκούβες. Φοβερή δουλειά. Και τα λάστιχα είναι πολύ καλά, όλα παιδιά. Και το τιμόνι στρίβει αρκετά. Και το καλύτερο με αυτή τη μοτοσυκλέτα, παιδιά, είναι το βάρος της. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, παιδιά, το βάρος της. Βάρος που δεν υπάρχει. Ροπή, αναρτήσεις. Δηλαδή τα 4.000 τα βλέπεις ότι πάνε σε κινητήρα, φρένα, αναρτήσεις. Αφήστε τα πλαστικά. Ας πούμε ότι μας σπάσαν όλα. Okay. Και τι έγινε. Έχω επιχειρήσει να την κρεμάσω όσο δεν φαντάζεστε. Δεν κρεμάει, παιδιά, αυτή η κατασκευή. Δεν κρεμάει, δεν νιώθει. Και δείτε και αυτό εδώ, δείτε και ακούστε. Αν αφήσω το κανίβαλο που κρύβεται μέσα μου, θα γίνουν πολύ μεγάλες ζημιές. Και όχι τίποτα άλλο, θέλω να δίνω το καλό παράδειγμα. Γιατί μας βλέπουν και μικρά παιδιά. Και ναι, αν έχετε το Θεό σας, είναι πιο εύκολη από το δυομισάρι, θα το ξαναπώ. Πιο εύκολη από το δυομισάρι. Οι ζώντες έχει κάνει φανταστική δουλειά. Φανταστική δουλειά, τρομερό ζύγισμα. Δεν προμοτάρω τίποτα, δεν με νοιάζει ό,τι και να πάρετε. Πάρτε οτιδήποτε σας κάνει κέφι, το ξαναλέω πολλές φορές. Δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει, δεν κάνω διαφήμιση, τα αγαπάω αυτά τα μηχανάκια. Για μένα είναι πολύ ποιοτικά, είναι πολύ αξιόλογα. Πάρτε ό,τι θέλετε, παιδιά, δεν σας πιέζω. Δεν θα σας πω τι να πάρετε. Μπαίνουν στην κίνηση, κάνουν ό,τι θέλετε. Έχουνε φρενάρες. Είναι εκπληκτικά, παιδιά. Είναι απλά με λίγα λόγια εκπληκτικά. Φέρτε μου λακκούβες, φέρτε μου ό,τι θέλετε. Δεν μασάει αυτή η μηχανή. Δείτε, ψάχνω απλά σαμαράκια.
Εντάξει, αναγνωρίζω ότι είναι λίγο θορυβώδης. Αλλά οκ, μέχρι εκεί. Τίποτα άλλο, παιδιά. Πάω επίτηδες λίγο ανάποδα. Μην με κράξετε, θέλω να βρω σαμαράκια. Έχω φάει κόλλημα. Αχ, σαμαράκια. Σαμαράκια, παιδιά. Α, τι ωραία. Φέρετε μου σαμαράκια. Φέρετε μου. Αχ, κακοτεχνίες. Φέρετε μου τι θέλετε. Είναι πολύ ωραία, παιδιά. Πολύ ωραία μου φαίνει. Πολύ ωραία μοτοσυκλέτα, παιδιά. Αντικειμενικά τώρα, έτσι. Και η νεκρά του μπαίνει πανεύκολα. Πολύ ωραία, παιδιά. Διότι εκεί όμορφη, δεν κουνιέται τίποτα. Από ταχύτητα δεν το συζητάμε. Υπέροχη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κύριο Λεόντιο και τον κύριο Τάσο. Να είναι καλά τα παιδιά. Μπορεί να φαίνεται ότι προμοτάρω, δεν προμοτάρω τίποτα. Αυτοί μου έκαναν τη χάρη να οδηγήσω όλα αυτά τα υπέροχα μηχανήματα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Για μένα τα ζώντες είναι αγαπημένα μηχανάκια, όλη σειρά. Τώρα μικροπροβληματάκια που θα αντιμετωπίζατε έτσι και σε άλλες εταιρείες, αλλά όταν είναι κάτι επώνυμο δεν το λέμε. Τότε τι να πω, ok. Όπως νομίζετε εσείς, ό,τι θέλετε εσείς βασικά. Δεν θα σας χαλάσω χαρτίρι. Δεν προμοτάρω τίποτα, η μηχανή η ίδια σε κερδίζει. Είναι απίστευτη. Απίστευτη πραγματικά. Την πάμε στο σπίτι της, την πάμε στα αδέρφια της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Και θα το ξαναπώ ότι το βεντιλατέρ δεν πρέπει να σας τρομάζει, δουλεύει πάρα πολύ σωστά. Την έχω πιέσει αρκετή ώρα τη μοτοσυκλέτα, την έχω βασανίσει έτσι ώστε να βγάλει το μέγιστο της θερμοκρασίας που μπορεί και έχει ανταποκριθεί πλήρως. Επίσης, ένα άλλο, έχετε θέματα, ξέρω εγώ, με τη φωτεινότητα, το είπε και ο φίλος ο Γιώργος, κάπου από εδώ κάτω ρυθμίζεται η φωτεινότητα. Εγώ ακούω το βεντιλατέρ που δουλεύει. Μόλις σταματήσει θα την κλείσουμε κιόλας. Έχει κλείσει. And I don't regret anything. I just feel I'm doing things for the right reason. Some understand, some don't. In the end, you never get everybody to understand, to agree and to accept. But most of them, I'm sure, admire, after all, what I'm doing.